Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ζωντανή φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή που μας βλέπετε κάθε Πέμπτη στις 7 η ώρα περίπου. Μας βλέπετε λοιπόν να αναλύουμε διάφορα θέματα φιλοσοφικού και θεολογικού προβληματισμού, διότι θεωρούμε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να βρει απαντήσεις στα ερωτήματά του, στις πραξιακές του ανησυχίες, στα μεταφυσικά του ερωτήματα, μέσα από την πατερική θεολογία και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, διότι αν δούμε και ψάξουμε και δούμε τα κείμενα των αρχαίων φιλοσόφων και των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, όλα αυτά τα κείμενα είχαν σαν αρχαίγονο σκοπό να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο Σωκράτης, παραδείγματος χάρη, έδωσε απαντήσεις μέσα από αυτά τα οποία είπε, μέσα από τους σοφούς λόγους του, που αυτές οι απαντήσεις μπορούν να μας βοηθήσουν και σημερινή εποχή. Το ίδιο ισχύει και για μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας. Στο σημερινό θέμα που θα συζητήσουμε στη ζωντανή αυτή εκπομπή, είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με θεολογικό ζήτημα. Το θέμα έχει να κάνει λοιπόν με την Παναγία και η Παναγία πώς μπορεί να βοηθήσει το σύγχρονο άνθρωπο να ξεπεράσει όλα τα προβλήματα και να γιατρέψει τις πληγές τις οποίες έχει. Στη σημερινή λοιπόν ζωντανή εκπομπή το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε με έναν διακεκριμένο καλεσμένο, με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα θέματα αυτά και έχει συγγράψει και αυτός βιβλία, με τον κύριο Βασίλειο Ατσακλή, όπου είναι γιατρός γενικής ιατρικής. Κύριε Ατσακλή, σας καλησπερίζουμε στη ζωντανή αυτή εκπομπή. Καλησπέρα σας κύριε Φουντουλάκη. Χαίρομαι κάθε φορά που είμαι μαζί σας σε αυτή την όραση της εκπομπής σας, που ασχολείται με τα θέματα αυτά που πραγματικά έχουν σημασία, είναι ουσιώδη για τον άνθρωπο, είναι θέματα σωτηρίας, είναι θέματα ψυχής, είναι θέματα αγωνίας, είναι θέματα που, όπως είπατε, αποτρέπουν το κακό στον άνθρωπο με τη γνώση, με τη φιλοσοφία και με τη δύναμη του Θεού βεβαίως, πρωτίστως. Και έτσι τα παιδιά, ιδίως οι νέοι μας, οι οποίοι ξεφεύγουν πάρα πολύ εύκολα, λόγω του ότι ο άνθρωπος, ο νέος, είναι πολύ συναισθηματικός και λιγότερο λογικός, όπως όλοι το ξέρουμε και το περάσαμε αυτό, παρασύρονται εύκολα από το σειρμό, από την εποχή, και έτσι πολλά παιδιά χάνονται. Γι' αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε και εδώ στην εκπομπή μας να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι για τη σωτηρία των ψυχών, για αυτό που μπορούμε να κάνουμε και αυτό που μας μένει σαν μερίδιο σε αυτή τη ζωή, να πούμε ένα λόγο ωφέλιμο και επικοδομητικό. Σας συγχαίρω για την εκπομπή σας και εύχομαι πολλοί άνθρωποι να ακούσουν και να ωφεληθούν από αυτά τα οποία λέτε στην εκπομπή σας και αυτά που γράφετε στα βιβλία σας. Να είστε καλά. Ξεκινώντας λοιπόν τη σημερινή ζωντανή εκπομπή και αφού ακούσουμε την άποψη και τα ωραία λόγια που θα μας πει στη συνέχεια της εκπομπής ο κ. Ατσακλής, θα ήθελα λοιπόν να σας πω 2-3 πράγματα. Πρώτον, αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας βλέπετε το σημερινό θέμα της εκπομπής μας που είναι η Παναγία στην εποχή μας. Ένα θέμα λοιπόν που έχει να κάνει με την μητέρα του Θεού, την Θεοτόκο όπως αποκαλείται. Το σημερινό λοιπόν θέμα θα το δούμε και από ιστορικής πλευράς αλλά και από πρακτικής πλευράς μαζί με τον κύριο Ατσακλή. Βλέπετε επίσης τα τηλέφωνα της εκπομπής που είναι το 211-317-01-02 και επειδή εμείς στη μία ώρα περίπου θα αναλύσουμε και θα καταθέσουμε και διάφορες απόψεις που έχουν να κάνουν με την Παναγία και πώς βοηθάει το σύγχρονο άνθρωπο, αν κάποιος θέλει για το σημερινό θέμα να μας πει κάποιο βίωμα που έχει, κάποια μαρτυρία που έχει προσωπική ή που έχει διαβάσει ή οτιδήποτε θέλει να πει όσον αφορά το σημερινό θέμα, μπορεί να το κάνει αυτό για τη μία ώρα περίπου της σημερινής ζωντανής εκπομπής. Ξεκινώντας λοιπόν κυρία Τσακλή, και επειδή και στην αρχή της εκπομπής έχει τεθεί ερώτημα από τους τηλεθεατές
και για το βιβλίο που έχετε συγγράψει και για τα DVD. Ρωτάνε λοιπόν πολλοί τηλεθεατές που μπορούν να το βρούνε, το περιεχόμενο του βιβλίου και τον DVD. Ναι. Να μας πείτε σε 2-3 λόγια για το βιβλίο, ναι, σας και για το DVD. Το βιβλίο, όπως έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, είναι μια προσπάθεια να δούμε όχι ανταγωνιστικά το θέμα αρχαία Ελλάδα και χριστιανισμός. Εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες, από την αρχαιότητα, με τη σοφία που επιδείξαμε και με την μεγάλη προσήλωσή μας στον πνευματικό αγώνα, είδαμε σαν μια ομαλή συνέπεια την προσέγγισή μας στο χριστιανισμό. Ήδη οι μεγαλύτεροι προχριστιανοί άνθρωποι ήταν οι Έλληνες και ειδικά ο Σωκράτης και ο Πλάτων, οι οποίοι έχουν γράψει για τον Χριστό προφητικά πράγματα, τα οποία θα άξιζε σε μια εκπομπή, αν αποφασίσουμε κάποτε αργότερα, να εκθέσουμε, να δούμε πώς προσέγγισαν το θέμα της λυτρώσεως του ανθρώπου από το βασανιστικό αυτό βίο που είχαν προχριστιανοί άνθρωποι προχριστού ο παγκοσμίως. Πέστε μου πάλι την ερώτησή σας, διότι... Όχι, θέλω να μας πείτε λίγο, επειδή έχετε συγγράψει ένα ωραίο βιβλίο. Α, μάλιστα, το βιβλίο. Το έχω διαβάσει. Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός. Ναι. Να μας πείτε λοιπόν για την ιδέα του βιβλίου αυτού που μας, ναι, αναλύεται τώρα και που μπορεί κάποιος, ναι, πρακτικά να το βρει. Ωραία. Αργότερα θα συνεχίσουμε με το θέμα της ερωτήσεως. Αυτό το βιβλίο βρίσκεται στην Ζωδόφο Πηγή 44, που μπορεί κανείς εκεί να το προμηθευτεί, σε μια πάρα πολύ προσιτή τιμή. Είναι για τον κόσμο αυτό, για να μπορέσουν να έχει πρόσβαση σε όλα τα βαλάντια. Είναι ένα βιβλίο απλά γραμμένο, πάρα πολύ απλά γραμμένο, που να μπορεί κανείς να καταλάβει τις έννοιες του βιβλίου και το πώς ο χριστιανισμός έδεσε με τον αρχαίο ελληνισμό, διότι ήταν η συνέχειά του. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν ευελπιστεί αυτό το βιβλίο να γίνει ένα κίνητρο να μπορέσει κανείς να προσεγγίσει το θέμα χριστιανισμός και αρχαία Ελλάδα, δίχως να το δει ανταγωνιστικά. Διότι πολλοί λένε, μας αντέγραψαν, ο χριστιανισμός που μας αντέγραψε. Μα δεν ήταν δύο διαφορετικά πράγματα. Απλώς η προσέγγιση των αρχαίων Ελλήνων προς τον χριστιανισμό ήταν το πρώτο βήμα, και το δεύτερο βήμα το έκανε η αποκάλυψη του Θεού, όταν πραγματικά αποφάσισε ο Θεός εν χρόνο και εν χώρο να σαρκωθεί, να γίνει άνθρωπος και να αποκαλύψει στην ανθρωπότητα αυτές τις αλήθειες που ξέρουμε σήμερα. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε και πάνω σε αυτό το θέμα και εσείς προσπαθείτε, ο ελληνοχριστιανισμός, αυτό το πνεύμα, ήταν που αναμόρφωσε κυριολεκτικά την ιστορία της ανθρωπότητας και έβαλε σε ένα καινούριο ρου όλη την ιστορία αυτή της ανθρωπότητας και τη Βυζαντινή εποχή που επήξαμε κοσμοκράτορες εμείς οι Έλληνες, διότι το κυρίαρχο στοιχείο στο Βυζάντιο ήταν ο ελληνικός πολιτισμός και η γλώσσα και το ήθος και όλα τα ιστορικά γεγονότα γύρω από εκεί περιστρέφονται. Αυτό μας έβαλε μέσα σε ένα καινούργια εποχή, την εποχή του Χριστού, η οποία αναμόρφωσε κυριολεκτικά το σύμπαντα κόσμο. Και πρέπει να καυχόμεθα ότι οι μεγαλύτερες πλανηταρχίες που έγιναν σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι από άλλους παρά από τους Έλληνες. Έχουμε 250 χρόνια πλανηταρχία εντός εισαγωγικών, διότι ο μέγας πλανητάρχης είναι ο Κύριος, ο Θεός. Αλλά σχετικός πλανητάρχης είναι και αυτός που είναι εδώ, ο Γήινος, ας πούμε. Ο Μέγας Αλέξανδρος λοιπόν για 250 χρόνια ήταν πλανητάρχης. Κατόπιν ο Μέγας Κωνσταντίνος για 11 αιώνες. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, αυτή η απαρχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου που συνεχίστηκε σαν Βυζάντιο, κράτησε 11 αιώνες μέχρι το 1453 την άλωση του Κωνσταντινούπολεως. Για την οποία σήμερα θα μιλήσουμε λίγο, γιατί συνδέεται με την Παναγία, όπως ξέρετε, συνδέεται με την άλωση του Κωνσταντινούπολεως που είχε γίνει από τους Αβάρους το 626-29. Και η φοβερή τρικυμία που έγινε και κατέστρεψε το στόλο των Αβάρων και σώθηκε η πόλη. Και από εκεί υπάρχει το υπερμάχο στρατηγό, τα νικητήρια. Αλλά εσείς κανονίστε πώς θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας. Είναι ένας θαυμάσιος ύμνος του υπερμάχου, το ακούμε στους χαιρετισμούς προς την Παναγία. Και αυτή την περίοδο κιόλας ακούμε και τη μικρή και μεγάλη παράκληση. Δηλαδή την περίοδο του 15 Αύγουστου που αυτή τη στιγμή διανύουμε. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολύ ωραίοι ύμνοι και επειδή λοιπόν σε λίγες μέρες θα εορτάσουμε την μεγάλη εορτή, θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε και να δούμε καταρχά σε τι εορτάζουμε, γιατί πολλές φορές ξέρετε αυτό που συμβαίνει σε εποχή μας είναι το εξής πρόβλημα.
Επειδή οι νέοι άνθρωποι πολλές φορές δεν ενημερώνονται και δεν έχουν χρόνο ή πολλές φορές με το ίντερνετ να καθίσουν να διαβάσουν, σωστά, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην γνωρίσουν και τυπικά να πάνε στην εκκλησία ή τυπικά να έχουν ακούσει από κάποιους για κάποιες μεγάλες γιορτές, αλλά πρακτικά δεν ξέρουν τελικά γιορτάζουν. Άρα λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί, δηλαδή να δούμε... Να δούμε ποιες είναι οι μεγάλες θεωρομητεωρικές γιορτές. Ναι. Οι γιορτές της Παναγίας δηλαδή, της Θεοτόκου, η οποία είναι μάνα των χριστιανών, αλλά θα έλεγα σε γενική έτσι, διάσταση, μάνα όλων των ανθρώπων της γης. Mm-hmm. Διότι η Παναγία προσεύχεται μένα για τους Ορθοδόξους, αλλά δεν παραλείπει να προσεύχεται και για τους υπόλοιπους ανθρώπους προς τον Υιό και Θεό της. Έχουμε λοιπόν τέσσερις μεγάλες εορτές, έτσι σε γενικές γραμμές να το πούμε, εκ των οποίων οι δύο είναι μεγαλύτερες. Η μία είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, την 25η Μαρτίου, που γιορτάζεται μαζί με την εθνική μας εορτή. Έτσι το έθεσε, το σκέφτηκε καλά, πολύ καλά η Εκκλησία, να γιορτάζεται μαζί με την Αθηναγερσία, την πάλι γενεσία, να λέγαμε, της Ορθοδοξίας, όταν οι Έλληνες έδιωξαν τους Τούρκους από την πατρίδα μας, ή μάλλον άρχισε τότε η Επανάσταση του 21, και έτσι γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό στις 25 Μαρτίου. Είναι η γέννηση της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου, από τον Ιωακήμ και την Άννα, που είναι οι γονείς, οι προπάτορες της Παναγίας, ο πατέρας και η μητέρα της Παναγίας. Και έχουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, 15 Αυγούστου. Αυτήν εορτάζουμε σε μερικές μέρες. Την κοίμηση της Θεοτόκου. Περίεργο πράγμα. Γιορτάζουμε δηλαδή όταν η Θεοτόκος πέθανε. Κι όμως εμείς δεν το λέμε θάνατο, το λέμε αποδημία, το λέμε κοίμηση. Δηλαδή κοιμάται ο άνθρωπος για αυτή τη ζωή και ξυπνάει, ανοίγει τα μάτια του στην άλλη ζωή. Και οι γιορτές που έχουμε, οι προσωπικές μας εορτές, του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Βασιλείου, της Αγίας Εκατερίνης κλπ., δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μέρα που κοιμήθηκε ο Άγιος μας. Έτσι γιορτάζουμε λοιπόν αυτές τις μέρες, σαν γενέθλιες μέρες, εμείς γιορτάζουμε τις μέρες που αποδήμησε ο Άγιος και βρέθηκε κοντά στην Ουράνια Βασιλεία, διότι αυτή είναι η πιο χαρμόσυνη μέρα του Αγίου, να φύγει από αυτόν τον κόσμο και να πάει κοντά στον Χριστό που αγάπησε τόσο. Βεβαίως έχουμε και τα εισόδια της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου και για να μην κουράσουμε, θα θυμόμαστε την 25η Μαρτίου και την 15η Αυγούστου που είναι μεγάλες θεομητορικές εορτές. Έχουμε τη σύλληψη της Θεοτόκου που γιορτάζεται σε μια ημερομηνία, να μην γεμίσουμε τώρα τα κεφάλια των ανθρώπων με ημερομηνίες. Έχουμε τη μέρα της Τιμίας Ζώνης και της Ζωοδόχου Πηγής, καθώς όπως γνωρίζετε κι εσείς, κύριε Φουντουλάκη, κύριε καθηγητά, τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Αυτές είναι όλες οι γιορτές της Παναγίας. Είναι αρκετές εορτές. Mm-hmm. Και τιμάμε το πρόσωπο της Παναγίας, διότι είναι η μητέρα του Θεού ημών. Είναι η τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Είναι αυτή που ένωσε τα διεστώτα, δηλαδή τον άνθρωπο με τον Θεό. Μέσω της κοιήσεώς της, της ασπίλου γεννήσεως του Ιησού Χριστού, έχουμε αυτή ακριβώς τη σύζευξη του κόσμου αυτού, του τετριμένου, του κόσμου που βρίσκεται μέσα στο χωρόχρονο, μέσα στην τριβή και μέσα στη φθορά, με τον κόσμο της αυθαρσίας που υπάρχει μετά, αφού το κλείσουμε τα μάτια μας σε αυτόν τον κόσμο. Είναι η μητέρα των χριστιανών, ακόμα και οι Τούρκοι τη λένε Μυριάμ Μανέ. Μου είπε ένας από την πόλη, τη λένε Μυριάμ Μανέ. Έμαθα και αυτό. Σίγουρα. Δεν το ήξερα. Και αυτό το οποίο βλέπουμε στην εποχή μας είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά μοναστήρια, επίσης πολλές εκκλησίες. Έχουμε λοιπόν πολλές εικόνες. Θα δείξουμε σε λίγο μια ωραία εικόνα που έχετε φέρει, κύριε Ατζαγλή. Να πούμε λοιπόν ότι η Παναγία έχει πάρα πολλά ονόματα και υπάρχουν λοιπόν σε πολλές περιοχές διάφορες ονομασίες. Όμως ουσιαστικά έτσι η Παναγία είναι μία, αλλά έχουν πολλές ονομασίες. Είναι τα τοπονύμια πλέον. Είναι τα τοπονύμια λοιπόν. Αυτό επίσης που πρέπει να πούμε συνέχεια της εκπομπής είναι ότι και στην Παναγία της Τίνου και στην Παναγία τη Μαλεβή, ότι έχουν γίνει και γίνονται πάρα πολλά θαύματα. Και επειδή στην εποχή μας, όπως και εσείς ξέρετε, καθώς είστε γιατρός, υπάρχει ασθένεια, υπάρχει πόνος, υπάρχει αρρώστια, είναι καταγεγραμμένα και έχουν καταγραφεί πάρα πολλά θαύματα, τα οποία γίνονται και όλα αυτά μπορεί κάποιος να τα δει και σε βιβλία, υπάρχουν σε πολύ ωραία βιβλία, τα οποία μπορεί κάποιος να τα διαβάσει και πηγαίνοντας επίσης σε όλα αυτά τα μοναστήρια ή στις εκκλησίες θα δει ότι έχουν γίνει δίπλα στην εικόνα πάρα πολλά τάματα,
γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος να δει ότι όλα αυτά είναι αληθινά. Προχωρώντας λοιπόν, να δούμε κάποια στοιχεία και πριν πάμε, στη συνέχεια θα πούμε και τα θαύματα όλα αυτά, πιο πολλά στοιχεία, να πούμε όμως που μπορούμε να βρούμε στοιχεία για τη ζωή της Παναγίας μέσα από τα Ευαγγέλια και στο Καταλουκά Ευαγγέλιο. Βεβαίως, κυρίως στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, όπως είπατε, έχει πάρα πολλά στοιχεία για τη ζωή της Παναγίας. Ήταν μια ζωή απέρητη, σεμνή και ταπεινή. Ο λόγος που δεν τονίζεται το πρόσωπο της Παναγίας στα Ευαγγέλια, αλλά έχουμε περισσότερα για την Παναγία στην παράδοση, όπως έχουμε την μετάσταση της Παναγίας, που δεν είναι δόγμα της Εκκλησίας, όπως είναι δόγμα η Ανάσταση του Χριστού. Έχουμε ένα είδος μεταστάσεως της Παναγίας ενσώματη. Ναι, έχουμε κάποιο τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Χαίρετε. Ένας γέροντας είμαι, 80 χρονών, ο Χρυσός Γιώργος. Να είστε καλά. Ακούω την ερώτηση για τη σχέση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας με το χριστιανισμό. Μάλιστα. Και αυτό πλησιάζει περισσότερο αυτό που διαπίστωσα εγώ όλα αυτά τα χρόνια, ο Ρεβάτης, 65 χρόνια περίπου, και ερευνητής, διαπίστωσα αυτό το πράγμα. Θέλω όμως να μου πείτε αν έχω δίκιο ή όχι. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Χριστός, γι' αυτό και τον κυνήγησαν πολλοί οι Εβραίοι, ο Χριστός ήταν Έλληνας. Ό,τι είπε είναι καθαρή αρχαιοελληνική φιλοσοφία. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Θα το απαντήσουμε αυτό το ερώτημα. Ναι, και οι Έλληνες είναι άνθρωποι. Σωστά. Με την πραγματική έννοια της λέξης. Ναι. Και φυσικά και όλη η θεωρία τους είναι η ανθρωπιά, ο πολιτισμός. Σωστά, λένε, σωστά. Τον λένε πολιτισμό τώρα. Έτσι είναι. Λοιπόν, έχω δίκιο πάνω σε αυτό ή έχω άλλο πρόβλημα. Από μιας απόψεως υπάρχει ένα δίκιο, να σας πω γιατί. Διότι ο Χριστός τον ενδιαφέρει το πνεύμα. Δεν τον ενδιαφέρει η σάρκα περισσότερο και το έχει πει. Ακριβώς. Είπε στη Σαμαρίτιδα, δεν με ενδιαφέρει εάν είσαι Σαμαρίτιδα, είσαι ξένη. Η Σαμαρίτιδα ήταν, στη Σαμαρία υπήρχαν Έλληνες. Οι περισσότεροι ήταν Έλληνες. Η Σαμάρια, βέβαια. Σαμάρια, ναι, ήταν ελληνική πόλη περίπου. Βέβαια, βέβαια. Και τους θεωρούσαν αιρετικούς οι Εβραίοι. Αλλά ο Χριστός είπε το εξής, ότι πνευματικά θα προσκυνάτε από το Θεό και όχι σωματικά. Δηλαδή τι θέλει να πει. Ο Χριστός σπάζει αυτά τα πλαίσια των εθνικοτήτων. Είμαι Έλληνας, είμαι Γερμανός, είμαι Γάλλος, είμαι... Ναι, για αυτά, σωστό, για αυτό, δεν υπάρχουν για τον Χριστό αυτά. Σωστό, ο ίδιος όμως ο Χριστός κατά σάρκα είναι Εβραίος, είναι προφητευμένος ότι θα γεννηθεί από τη φυλή του Δαβίδ. Δεν μπορούμε να τον κάνουμε Έλληνα, τον πολυγραφήσουμε Έλληνα. Ναι, αλλά, σαν άνθρωπος κατέβηκε στη γη, κατέβηκε από την εβραϊκή φυλή, από εκεί. Ναι, αλλά όμως, είπε, όμως το δίκαιο σας είναι ότι αν το κοιτάξουμε με μια ψηλότερη ματιά το θέμα αυτό, θα δούμε ότι δεν υπάρχουν σάρκες, δεν υπάρχουν αίματα, δεν υπάρχουν φυλές, σωστά, δεν υπάρχουν έθνη, δεν υπάρχει τίποτα, ναι, υπάρχει μόνο ο άνθρωπος και η ψυχή του. Η θεωρία του, από η θεωρία του, συγγνώμη να συνεχίσω εγώ να πω κάτι, η θεωρία Λες. Του είναι σωστή αυτό που λέτε και τα λοιπά, αλλά ο Χριστός δίδαξε ελληνικά, όχι εβραϊκά. Όχι, μίλησε αραμαϊκά ο Χριστός. Mm. Βέβαια, ο Χριστός μίλαγε και εσωτερικά στους ανθρώπους, δηλαδή δίχως λόγια. Μίλαγε ψυχικά, δηλαδή καταλάβαινε τη σκέψη των ανθρώπων. Αυτό η σκέψη, όπως ξέρετε, η σκέψη, ο ενδιάθετος λόγος, αυτός που δεν έχει βγει από το στόμα, δεν έχει εθνότητα, δεν είναι γαλλικός, ελληνικός, γερμανικός λόγος, είναι η σκέψη του ανθρώπου. Δεν είναι ο ενδιάθετος λόγος. Ο Χριστός λοιπόν επιδράμε στον ενδιάθετο λόγο των ανθρώπων. Ναι. Και από εκεί γίνεται όλη η ζήμωση και όλη η άνοδο της ψυχής κλπ. Αυτά τα πλαίσια τα ανθρώπινα τα βάζουμε εμείς κατά κάποιο τρόπο, κύριε Φουντουλάκη. Και να το βλέπουμε το Χριστό
πάνω από εθνότητες, σωστό, σωστό. Πάνω από σκέψεις, δεν μπορούμε πάνω από ιδέες. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι είναι Έλληνας. Όχι, κατά σάρκα δεν είναι Έλληνας, ασφαλώς. Αφού το Ευαγγέλιο λέει και γράψανε και πάνω του Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς Ιουδαίων. Ναι, εντάξει. Αυτό ιστορικός είναι Εβραίος. Αυτό θέλανε οι Εβραίοι. Μην ξεχνάμε ότι οι Εβραίοι μισούσαν και κυνηγούσαν και τους αρχαίους Έλληνες. Καλά, υπήρχε και, μια, και υπάρχει και, μια αντιπαλότητα. Και ακόμα και σήμερα μας κυνηγάνε. Ναι, έχετε δίκιο. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι. Καλά, ναι, κακία με κεφαλαίο, γύρω λεπτά. Μας σταυρώσανε αυτόν που ήταν να τους αναδείξει, να τους σώσει την ψυχή και να τους πάει στο Θεό. Και βλέπουμε και την αντίδραση απέναντι στους Έλληνες του Ιησού όταν του είπαν ότι ήταν οι Έλληνες τον Αλλά τέλος πάντων, γιατί οι Έλληνες προπολεμικά, που ήμουν μικρός εγώ, και στην κατοχή εδώ στην Αθήνα, είδα το πόσο βοήθησαν τους Εβραίους. Βέβαια. Γιατί είχαν χριστιανική ψυχή και αγαπούσαν τους πάντες. Έτσι είναι ο Έλληνας πάντα. Βοηθά και τον εχθρό του. Εδώ έδιναν βόλια στους Τούρκους για να μην χαλάσουν την Ακρόπολη. Και επειδή γιατί οι Τούρκοι σπάραν τα μάρμαρα. Σωστό. Και επειδή σαν ο Ριβάτης, 65 χρόνια, είμαι τώρα μπήκα στα 80, και με τα 3 τελευταία χρόνια χτύπησα και δεν μπορώ να περπατήσω, αλλά το θέμα είναι ότι γυρίζοντας τα βουνά, την ελληνική Ήπειρο, τα χωριά και τα βουνά και τα όλα, μελέτησα και ερεύνησα τις λαϊκές απόψεις. Μάλιστα. Και είδα ένα πράγμα. Ότι θα το πω τώρα επιπλέον, φυσικά που χρειάζεται. Ό,τι θέλετε να πείτε, ελεύθερο το βήμα είναι. Χρειάζεται να το πω ότι εγώ γεννήθηκα σε 1100 υψόμετρο. Α, γι' αυτό πηγαίνετε πάντα στα ψηλά. Σε ένα χωριό. Μας βλέπετε αφιψηλού εσείς. Όχι. Α, καλά. Οπωσδήποτε βλέπω και αφιψηλού. Αλλά κάθομαι και συζητώ με τον Τζοπάνι, με τον Βοσκό. Ωραία πράγματα αυτά. Με τον Ψαρά. Ωραία πράγματα. Και αυτά τα καταγράφω. Και στη συνέχεια θα αναλύω. Συγχαρητήρια. Είναι το ωραίο χόμπι αυτό. Ήθελα και εγώ να γίνω. Αλλά δεν έγινε. Ωραία. Εντάξει, αν θέλετε και κάτι άλλο να μας πείτε για να κλείσουμε. Ναι, να κλείσουμε. Ναι. Να είστε καλά. Τώρα, έχω διαπιστώσει ένα πράγμα. Ότι μιλάγαμε όταν ήρθα εγώ το 1941, με λέγανε χωριατάκι. Στην πλατεία Κυριακού, στη Βικτόρια και έπαιζε εκεί πέρα. Λοιπόν, μετά πηγαίνοντας στο γυμνάσιο μετά τον πόλεμο, διαπίστωσα ένα πράγμα. Ότι εγώ ομιλώ την καθαρή αρχαία δωρική διάλεκτο, τη χωριάτικη τη λεγόμενη. Ναι, ναι. Αυτή είναι. Και έχω πολλά να πω, ας μην τα ανταμείνω. Να είστε καλά, εμείς εδώ είμαστε κάθε Πέμπτη. Θα σας έχουμε και σε άλλη εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, να παρακολουθείτε την εκπομπή και είμαστε κοντά σας. Να είστε καλά. Έχει δίκιο σε αυτό. Η αρχαία δωρική είναι αυτή που λέει TCC. Ναι, ναι, ναι. TCC. Και λέει TCC. Εμείς το ακούμε έτσι σαν βλάχικο που λέμε, αλλά είναι αρχαίο δωρικό. Όχι, αυτό έλεγα και πριν όταν πήρε και ευχαριστούμε και τον κύριο τηλεθεατή που μας πήρε τηλέφωνο. Την αντίδραση, είναι κάτι που το λέτε και εσείς στο βιβλίο σας, την αντίδραση του Ιησού όταν του είπαν ότι ήταν οι Έλληνες. Άρα λοιπόν σε αυτό που λέμε, αλλά ισχύει, δεν μπορούμε όμως, όπως σας είπα και πριν και είπατε και εσείς, δεν μπορούμε όμως να δεχτούμε αυτό που υπάρχει πολλές φορές και σε διάφορα βιβλία της εποχής μας, που κάποιοι θέλουν να όχι, παρουσιάσουν ότι ο Χριστός ήταν Έλληνας κτλ. Δεν έχει αυτό καμία αξία. Αυτό θέλω να πούμε. Εδώ πέρα λέμε στοιχεία τα οποία είναι υπαρτά και βασιζόμαστε σε στοιχεία τα οποία έχουμε, γιατί στην εποχή μας πολλοί αρέσκονται να λένε διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουν κάποια επιστημονική τεκμηρίωση. Πριν πάμε, αγαπητοί τηλεθεατές, στο διάλειμμα της εκπομπής, για να πούμε λοιπόν το τι θα δείτε στο επόμενο μισάωρο, θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Τη ζωντανή αυτή εκπομπή. Η εκπομπή σήμερα έχει ως θέμα η Παναγία στην εποχή μας, θεωρώντας ότι η Μητέρα του Θεού είναι αυτή που μπορεί να μας βοηθήσει, έχει σταθεί, έχει θεραπεύσει πολλές φορές τις πληγές της ανθρωπότητας και του ανθρωπίνου γένους. Άρα λοιπόν μπορούμε και μέσα την προσευχή μας και στις δύσκολες περιστάσεις να ανατρέξουμε στην Παναγία. Όλα αυτά θα πούμε με τον κύριο Ατζαγλή, τον γιατρό της εκπομπής, όπου θα τα αναλύσουμε στο επόμενο μισάρο της εκπομπής. Να είστε καλά, περνάμε για ένα λεπτό σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε. Τα βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου.
θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία, φύση και σιωπή στον Πλωτίνο, η έννοια του χρόνου, η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους φιλοθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, στα τηλέφωνα 210-38-15000 και 210-33-11-747. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιον πρώτον. Παρερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είδατε και τα 5 βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, που μπορεί κάποιος να τα βρει στην Πανεπιστημίου 57, στη Σόλωνος 114, σε κεντρικά βιβλιοπωλεία. Βλέπετε και τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε και να σας έρθουν τα βιβλία αυτά στο σπίτι σε πολύ χαμηλό κόστος. Βλέπετε από κάτω τα τηλέφωνα, το 210-68-32-706 και το 210-38-15000. Είναι τα βιβλία λοιπόν που μπορείτε, τα βιβλία που έχω συγγράψει εγώ, που έχουν ως θέμα την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την πατερική θεολογία, για κάποιον που θέλει να δει όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε μέσα από τις εκπομπές, να δει θέματα που έχουν να κάνουν με τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό και την έννοια της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Μπορείτε λοιπόν να τα βρείτε και στην Πανεπιστημίου 57, στα καταστήματα των οικολόγων. Επίσης, είδατε και τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, τον ιατρό γενικής ιατρικής, που τον έχουμε στη σημερινή ζωντανή εκπομπή καλεσμένο, το σποτάκι που έχει φτιάξει, που έχει να κάνει με το DVD, με κάποια DVD λοιπόν που έχει φτιάξει. Πείτε μας λίγο πριν προχωρήσουμε, κύριε Ατζακλή, γιατί υπάρχει ερώτηση στο τηλεφωνικό κέντρο για τα DVD και πού μπορεί κάποιος να τα αποκαλυφθεί. Να πούμε λίγα λόγια ότι αυτό το DVD ήταν μια ιδέα να γίνει το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε για την Πειραϊκή Εκκλησία και ακούγεται τώρα μια δεκαετία περίπου. Ακούγεται μέσω του δορυφόρου σε όλη τη γη. Όπου υπάρχει ελληνική ψυχή και Έλληνας μπορεί να ακούσει το Ευαγγέλιο σήμερα, μέσω του ίντερνετ, όπως ξέρετε, και μέσω του δορυφόρου με την Πειραϊκή Εκκλησία και με την Εκκλησία της Ελλάδας και με όλα τους άλλους σταθμούς που βοηθούν σε αυτή την περίπτωση. Είναι ένα DVD που έχει το Ευαγγέλιο ολόκληρο και αφηγείται, διαβάζω δηλαδή περισσότερο, διαβάζω το Ευαγγέλιο και υπάρχουν και κάποιες εικόνες που μπορεί μαζί με το διάβασμα κανείς να βλέπει. Ναι, το τηλέφωνο λοιπόν είναι το 380. Ναι, πείτε, θέλω να το μας το πείτε εσείς. Το τηλέφωνο. Ναι, 210. Είναι το 380-55-39. Αυτό που μας βάζει ο τεχνικός του σταθμού, το 210-380-55-39, είναι το τηλέφωνο που μπορεί κάποιος να ρωτήσει για το βιβλίο του κ. Ατζακλή, για DVD. Και τα DVD. Για DVD και ό,τι βιβλία έχετε, όλα αυτά που μπορεί και κάποιος. Και όλη τη σειρά μπορεί να πάρει σε μια τιμή έτσι προσιτή. Πολύ χαμηλή κιόλας, ναι, είναι. Ναι, πολύ χαμηλή τιμή. Για να γίνει κάποιο έργο. Έχουμε κάποιο τηλέφωνο, ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Εγώ ήθελα να πω μια φράση που λέει στην πίστη βασική, που λέει τόσο πολύ ο Θεός γράψει τον άνθρωπο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή δούνε ή να πάσο πιστεύουν σε αυτόν μη απόλυτο, αλλά και ζωή αιώνιου. Στον άνθρωπο, δηλαδή όχι στον Έλληνα ή στον Γαλλό, σε κάθε άνθρωπο. Σε όλους τους ανθρώπους. Ήρθε για τον κάθε άνθρωπο. Και οι Έλληνες, ευτυχώς οι Έλληνες, διότι είναι ένας πανάρχιος έξυπνος λαός, ασχέτως αν πίστευε στη βία των Απόλλων κλπ. Εκείνης της εποχής, ας πούμε, προνομιούχοι, οι έξυπνοι, οι αρχηγοί, πώς το λένε, διδάσκαλοι. Ο Παγίτης, ο Διονύσιος, άκουσε, θα λέγανε διδάσκαλοι. Άκουσε με προσοχή τον Παύλο
και αμέσως, δηλαδή η Ελλάδα, ενώ οι Εβραίοι σταυρώσαν τον Χριστό, οι Έλληνες τον αγκαλιάσανε, τον δεχτήκανε και τον μεταδώσανε σε όλα τα έθνη. Λοιπόν, όλα τα έθνη πήραν από εμάς που ο Κύριος ο Μεθόδιος πήγε απάνω. Όλοι οι άλλοι σε όλο τον κόσμο, Έλληνες, από τους Έλληνες. Και θα ήθελα αυτή η αγάπη που είχαμε εκείνη τα χρόνια, από το 70 μετά Χριστό που ήρθε, πότε ήρθε. Ήρθε στο Ισραήλ, από το 70 μετά Χριστό διαλυθήκαν σε όλα τα έθνη. Διαλύθηκε το Ισραήλ. Διασπορά. Το 1948 κάναν κράτος και μέσα σε 60 χρόνια σήμερα είναι ένα ισχυρό μικρό κράτος, το οποίο το αυτόν όλοι, το ζηλεύουν. Εμείς με τόση ιστορία μακρόχρονη, με τόσο πίστη, γιατί λοιπόν να μην μπορέσουμε να βρούμε, να οργανωθούμε, να ενωθούμε, να ανταμώσουμε έτσι, και να δέσουμε τα χέρια όλοι μαζί και να ξαναγεννηθούμε, να αναγεννηθούμε και να δώσουμε ξανά το φως, γιατί έχει ανάγκη από φως η ανθρωπότητα. Η ύλη είναι κάτι που φεύγει ο Θεός, είναι, πώς το λένε, είναι η μεγαλύτερη περιουσία που μπορεί να αποκτήσει άνθρωπος, να έχει το Θεό μέσα του. Εδώ γίνεται ο πιο σφοδρός πόλεμος. Πάντα θα υπάρχει, είναι ο πόλεμος, δεν είναι ο πόλεμος του καλού με του κακού. Πνευματικός πόλεμος. Λέει ο Άγιος Αντώνιος, τα σπαγίδας του διαβόλου και έφρυξα. Παγίδας, τι είναι παντού, στην νεολαία, τα παιδιά παντού κάνουν την παιδάκια τζάμπα για να οικονομήσουν λεφτά μερικοί. Δηλαδή έχουν φύγει από τον δρόμο του Θεού. Και αν φύγει ο Θεός, έρχεται ο διάβολος. Έχει δίκιο άνθρωπος. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Έτσι, μπράβο. Έχουμε κάποιο τηλέφωνο, να σας ακούμε. Ναι, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Βάσει αυτά που λεχτήκανε πρώτου διαλύματος, ναι, σχετικά με τον Χριστό, αν είναι Έλληνα κτλ. Έχετε πει κάποτε ένα ζήτημα ότι ο Χριστός ήταν Φιλιστέος. Φιλιστέος. Ναι, ναι. Και οι Φιλιστέοι είναι γνωστόν ότι είναι Κρήτες άπικοι. Αυτό έχουν βγει τα χαρακτηριστικά ότι είναι Φιλιστέος από την Ιερά Συνόδο που δώσανε με βάση αυτές που αφήνει, την αυτή που αφήνει το πρόσωπο, δώσανε χρώμα και τα λοιπά και μέσα στο κομπιούτερ σχηματίσανε τη μορφή. Η οποία μορφή από τότε δεν ξέρω γιατί εξαφανίστηκε και καταπονιάστηκε, αλλά υπάρχει αυτό το θέμα και το έχουν αναφέρει κι άλλοι. Αυτό το έχω αντιμετωπίσει εδώ και 30 χρόνια. Το ξέρω, αλλά δεν ξέρω, δεν έχει δοθεί καμία συνέχεια, έχουν εξαφανιστεί τα πάντα. Ακούστε. Ναι, ναι. Ο Χριστός δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι αμφιλεγόμενο ως προς την καταγωγή του. Γιατί? Διότι έχει προφητευτεί από παλιές προφητείες που υπάρχουν βέβαια τα χειρόγραφα και τον έχουν σκιαγραφίσει ως Εβραίο από τη φυλή του Δαβίδ. Αυτό είναι de facto. Λοιπόν, οτιδήποτε έρευνες και να γίνουν δεν μπορούν να το αναιρέσουν αυτό. Υπάρχουν 340 προφητείες που λένε ότι ο Χριστός θα προέλθει από την φυλή του Ιούδα, ναι, γιατί ήταν 12 φυλές όπως ξέρετε, ναι, και υπάρχουν προφητείες από τον Ιακώβ, ο οποίος λέει ότι από σένα Ιούδα θα προέλθει σκύμνος λέων, ο αρχηγός και ο ηγούμενος. Επομένως, πρέπει να καταργήσουμε όλες αυτές τις προφητείες για να βγάλουμε τον Χριστό μη Εβραίο, καταλάβατε. Ναι. Αυτό δεν γίνεται. Δείτε δεν γίνεται. Ότι όλα αυτά που λένε και οι προφητείες και οι νύχτες και τα λοιπά, πρόκειται περί, τέλος πάντων, ιστορημάτων εβραϊκής προέλευσης. Ναι, αλλά είναι εξακριβωμένα και αρχαιολογικά αυτά τα στοιχεία. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να το πούμε. Είναι επιστημονικά εξακριβωμένα αυτά. Είναι επιστήμη, δεν μπορούμε να τα διαψεύσουμε. Υπάρχει ένα θέμα και ήθελα μήπως έχετε κάτι σε αυτό, αλλά το αφήνουμε έτσι πάλι. Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Όχι, επειδή τώρα είπε και στο τηλεθεατής ότι δεν το αφήνουμε έτσι, δεν είμαι απάντηση, γιατί τώρα είναι και ευχαριστούμε έτσι αρχή καταρχάς διότι πήρε τηλέφωνο και ευχαριστούμε όλους τους τηλεθεατές για τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις, αλλά εμείς δεν αφήνουμε ποτέ κάτι έτσι και απάντηση, ζητάσουμε με την απάντηση σας κυρία Τσακλή, ότι οι προφητείες υπάρχουν και στην Παλαιά υπάρχουν πάρα πολλές προφητείες όπου έχουν σκιαγραφίσει αυτές τις προφητείες. Και η Σίβυλα δεν είπε, πες ναι. Εβραίων. Ναι. Το παιδί των Εβραίων, είπε η ίδια η Σίβυλα στην Ρώμη. Στη Ρώμη. Είπε ένα παιδί Εβραίων σταματάει τη φωνή του Απόλλωνα. Η ίδια η Σίβυλα το είπε. Η Σίβυλα, ναι. Ήταν προφητευμένο ότι από τη φυλή του Ιούδα θα προέρθει ο Χριστός. Αυτό δεν μας εμποδίζει όμως το να πιστεύουμε σίγουρα, σίγουρα, ότι ο Θεάνθρωπος
ήθελε να βγει από εκεί, από αυτή τη φυλή. Ήταν δικαίωμά του να διαλέξει με πού θα βγει. Σίγουρα. Στους Έλληνες έδωσε άλλα αγαθά, στους Εβραίους έδωσε άλλα, στους Ρωμαίους άλλα κλπ. Δεν αφήνει κανένα. Οι Εβραίοι έδωσαν τον Χριστό. Οι Έλληνες διέδωσαν τον Χριστό. Έτσι, έτσι είναι. Σωστό. Αυτό ναι, δεν εμποδίζει δηλαδή ούτε ο Χριστός είναι για κάποιους και δεν ούτε με το DNA άλλους. Τώρα θα το πάρουμε το θέμα κλπ. Καλά, έρευνες γίνονται πολλές, αλλά ουσιαστικά όμως όλες αυτές οι έρευνες είναι αμφιλεγόμενες και πολλές φορές δεν καταλήγουν κάπου. Διαψεύδονται επιστημονικά, γιατί ο Χριστός ο ίδιος είπε ότι εγώ υπάρχω πριν από τον Αβραάμ. Ο ίδιος είπε ότι προέρχομαι από τη φυλή του Ιούδα. Ο ίδιος είπε ότι μέσα στο Ευαγγέλιο, εάν πάρουμε το Ευαγγέλιο σαν ακαινοτόμητο λόγο, μιλάμε για αυτό το πράγμα. Εάν αμφισβητήσουμε το Ευαγγέλιο, τότε όλα είναι όλα. Εμείς όμως δεν αμφισβητούμε σε καμιά περίπτωση το λόγο του Ευαγγελίου, την Καινή Διαθήκη, η οποία γράφτηκε στα ελληνικά. Κυρίως ήταν παρόδο να μην ξεχνάμε ποτέ, αγαπητοί τηλεθεατές και φίλοι και αδελφοί, ότι μας έκανε τιμή ο Θεός να γράψει το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό. Δηλαδή, ο Χριστός που είναι σήμερα το σώμα της Εκκλησίας, το σώμα αυτό αποτελείται από ελληνικούς φθόγκους, αν το πάρουμε έτσι. Δηλαδή, αν παραστήσουμε τον Χριστό με ένα σώμα, επάνω στο σώμα τα κύτταρά του είναι γραμμένα ελληνικά. Γιατί? Γιατί θέλησε ο ίδιος ο Θεός να δώσει το λόγο του στην ελληνική γλώσσα. Έκανε έτσι σοφή την ελληνική γλώσσα, τους Έλληνες, ούτως ώστε να περάσει ο λόγος του Ευαγγελίου. Δεν είναι έτσι, μικρό πράγμα είναι αυτό. Μικρό πράγμα, σίγουρα. Λοιπόν, δεν μπορεί να τα έχει ένας λαός όλα, να δώσει και τον Χριστό κατά σάρκα και τον Χριστό κατά πνεύμα και τη διάδοση του Ευαγγελίου και όλα να πούμε. Δεν μπορεί να τα έχουν όλα οι Έλληνες. Σίγουρα, σίγουρα. Έχουμε πολλά πράγματα, σεμνινόμεθα για πολλά πράγματα, για πολλά δώρα του Θεού. Μας έχει δώσει την ωραιότερη χώρα, μας έχει δώσει και ανθρώπους προγόνους οι οποίοι πάλεψαν για την ελευθερία, πάλεψαν για αυτή τη χώρα με ανέντοτη έτσι πεποίθηση στην ελευθερία και στην αξία της ανθρώπινης ψυχής. Ήτανε τυρανοκτόνοι οι Έλληνες πάντοτε. Δεν άφησαν την τυραννία. Παρόλο που σκλαβώθηκαν, έμειναν ελεύθεροι ψυχικά. Έμειναν με τα δικά τους ιδανικά. Έμειναν αδούλωτες ψυχές. Όπως ήταν ο Φεραίος και οι άλλοι που είπαν καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά. Δεν προσκύνησαν τους τυράννους οι Έλληνες. Είναι απροσκύνητοι προς τους τυράννους. Και στην αρχαία Ελλάδα και στη σύγχρονη Ελλάδα, τυραννία δεν πιάνει με τον τόπο. Είναι ο τόπος της ελευθερίας. Γι' αυτό και τώρα οι ξένοι που έρχονται χαίρονται αυτή την ελευθερία, την οποία έχουμε πάρει κι εμείς σαν αντίδωρο και προνόμιο των παλαιών πατέρων και προγόνων μας. Έχουμε ανένδοτη την αίσθηση της ελευθερίας. Γι' αυτό και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί και αυτοί δεν μπορούσαν να περάσουν, διότι ο Έλληνας μέσα του δεν μπορούσε να καταλάβει. Θα σας πω κάτι μόνο. Σα τρώω την ώρα τώρα. Όχι, έχουμε τηλέφωνο ναι, και πρώτο να συνεχίσουμε. Ναι, σα ακούμε. Ναι, γεια σα, καλησπέρα. Γεια σα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σα. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι πάνω στα λεγόμενα του κύριου Ατζακλή. Ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού. Έτσι είναι. Και στο πιστεύω, λέει για τον Χριστό ότι. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Αυτή είναι η πίστη. Δεν μπορεί λοιπόν ο Χριστός από τη στιγμή που είναι Υιός του Θεού να λέμε ότι είναι Εβραίος ή Έλληνας. Να μπες σε πλαίσια. Σωστό. Βεβαίως. Σωστός. Βεβαίως. Συμφωνούμε εμείς απόλυτα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την τηλεφωνική σας παρέμβαση. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ σωστό. Δεν μπαίνει σε πλαίσια. Όταν το μυαλό του ανθρώπου αρθεί από ένα σημείο και πάνω. Πάβει ο εθνικισμός, πάβει η γλώσσα, πάβει. Μπαίνει μέσα στο μυστήριο της θεότητος. Όταν μπει μέσα στο νους, μέσα στο μυστήριο της θεότητος, μετά αισθάνεται συμπαντικός ο νους. Δεν μπαίνει μέσα σε γήινες καταστάσεις, αλλά σε ουράνιες και αιώνιες καταστάσεις. Γι' αυτό το λόγο, ας το δούνε και λίγο έτσι εκείνοι που λένε, ας πούμε, κλπ. Σίγουρα. Τώρα, θα ήθελα να σας πω μια μικρή, πολύ μικρή ιστορία. Μισό λεπτό είναι συνόμιζες, θα το παλέχουν ένα τηλέφωνο ναι, να και το προχωρήσουν, ναι, να πάρουν ένα τηλέφωνο, να είστε καλά. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ολόψυχα συγχαρακτηρία. Όταν λέμε για την προέλευση του Θεού, δεν εννοούμε του Θεού, εννοούμε του ενανθρωπιστέντος γιού του, την ανθρώπινη φύση και κρίνουμε έτσι. Αν από την Παναγία μας προγεννήθη, αν η Παναγία μας είχε μια καταγωγή. Έτσι. Αυτή την καταγωγή λοιπόν της Παναγίας μας να συζητήσουμε. Ήταν η Παναγία μας Μωαβίτισσα. Ήταν ο Μωάβ, ήταν από τη φυλή Μωάβ, ναι ή όχι. Όχι, όχι.
Είναι από τη φυλή του Δαβίδ. Από μα, τη φυλή του Ιούδα. Μα η φυλή που είναι και παρακλάδι της, είναι παρακλάδι της φυλής. Φιλιστέα είναι η Παναγία μας. Δεν είναι Εβραία, είναι Παλαιστίνια η Παναγία μας με λίγα λόγια. Δεν είναι Εβραϊκής καταγωγής η Παναγία. Είναι Παλαιστίνια, Φιλιστέα η Παναγία μας. Είναι, ορίστε. Από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη. Την Παλαιά Διαθήκη μιλάμε. Λοιπόν, πες το πού να γίνει την Παλαιά, την καινούργια. Δεν βγαίνει το συμπέρασμα αυτό. Βγαίνει από πού, βγαίνει ότι τι, από ποια φυλή είναι. Δεν είναι από τη φυλή του Μουάβ. Είναι από τον Δαβίδ, ο οποίος βρίσκεται από τη φυλή του Ιούδα, ο Δαβίδ. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Να μας πει πώς απορρέει δηλαδή, η άποψή του να ακούσουμε. Όχι, μια και μια από τον Δαβίδ. Μισό λεπτό, τον Δαβίδ, ναι. Δεν μου λέτε τον Σολομώντα, τον γιο του Σολομώντα. Τον εγέννησε από τη Φιλιστέα γυναίκα του Ουρίου. Του Ουρία. Δεν ξέρουμε αν ήταν Φιλιστέα ή Βυρσαβέ. Ο Ουρίας ήταν, ο Ουρίας ο σύζυγός της ήταν Φιλιστέος. Δεν το ξέρουμε. Ο στρατηγός Ουρίας που τον έστειλε ο Δαβίδ λόγω που έδωσε τη γυναίκα του για να την πάρει, τον έστειλε να πολεμήσει μόνος του μπροστά του, τον πρόβασε. Και έτσι έμεινε χείρα, η σύζυγό την πήρε. Ωραία, αυτό αφορά όμως τον Σολομώντα, ο οποίος είναι γιος του Δαβίδ. Ο Δαβίδ όμως. Ο Σολομώντα δηλαδή είναι Φιλιστέος. Όχι, αφού είναι γιος του Δαβίδ δεν μπορεί να είναι Φιλιστέος. Μα αφού είναι από τη μάνα του είναι Φιλιστέα, σίγουρα η μάνα του. Αφού είναι γυναίκα του Ουρία. Ναι, αλλά η καταγωγή του πιάνεται και από τον Πατέρα. Ναι, σωστά. Αυτό που λέτε είναι κάπου καταγεγραμμένο. Κύριε, τα εβραϊκά εκ της Μητρός κάνει την καταγωγή και εκ του Πατρός. Τα εβραϊκά μέχρι σήμερα. Στην κλασική θεολογία δεν διδάσκεται αυτό. Ναι, ναι, λοιπόν, πάντως κάτι έχω να πω, αλλά όχι από το τηλέφωνο, κάτι έχω να πω μου φαίνεται. Κάτι λέω για να λέω τίποτα. Βεβαίως, είσαι ελεύθερος, αλίμονο. Όχι, εδώ... κάτι έχω να όχι, πω. Όχι, ωραία πράγματα λέω, κοιτάξτε. Κάτι έχω να πω, θα επιχειρήσω για πιο σοβαρά από κοντά κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα γενικότερα. Εσείς πάντως επάξια, εκπροσωπείτε επάξια αυτό που μας λείπει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Κάτι θα, να δείξουμε ένα λεπτάκι την εικόνα, θα θέλατε να πείτε κάποια ιστορία. Να δείξουμε, ναι, θα δείξουμε επειδή υπάρχουν πολλές θαυματουργές εικόνες, αγαπητοί τηλεθεατές, και επειδή το θέμα είναι η Παναγία, ο κύριος Ατζακλής έχει φέρει και μια ωραία εικόνα. Είναι η κλασική εικόνα της Παναγίας. Ο τελικός μας δεν μπορεί να μας δείξει. Είναι από τις ωραιότερες εικόνες που υπάρχουν σε όλη τη Παναγία, οι ωραιότερες εικόνες, αν μπορεί η κάμερα να μας τη δείξει. Mm-hmm. Είναι από τις ωραιότερες εικόνες που υπάρχουν η Παναγία Ιεροσολυμίτισσα, η οποία λένε ότι ο ζωγράφος απήδησε σε μια στιγμή και είπε ότι δεν μπορώ άλλο να συνεχίσω και το πρωί πήγε και τη βρήκε έτοιμη. Mm-hmm. Δηλαδή είχε φτάσει μέχρι ένα σημείο, γι' αυτό λένε ότι είναι και αχυροποίητη. Μέχρι ενός βαθμού δηλαδή την έκανε, τη συνέχισε, έγινε διαθαύματος. Mm-hmm. Έτσι, αυτή είναι η Παναγία. Ωραίος, θα μπορούσαμε σήμερα να δείξουμε, έχουμε όμως πολύ μικρή εικόνα και δεν θα τη δείξει. Την κοίμηση της Θεοτόπου, όπου έχουμε την Παναγία, τη Μητέρα του Θεού στο κρεβάτι, τους Αποστόλους γύρω-γύρω, οι οποίοι είναι λυπημένοι, και αυτός, η Παναγία τους έχει πει: «Μη λυπάστε, διότι εγώ πάω να συναντήσω το γιο μου. Πηγαίνω σε πανηγύρι, πηγαίνω στην αιώνια ζωή, πηγαίνω κοντά στο παιδί μου, πηγαίνω στο Θεό. Μη λυπάστε λοιπόν και μη μου μεταφέρετε, μη μου τα βάλετε αυτή τη χαρά σε λύπη», τους είπε. Αυτοί όμως ήταν κάπως λυπημένοι, και έτσι έχει αυτή την εικόνα, υπάρχει αυτή η εικόνα. Της κοίμησης Θεοτόκου. Της κοίμησης Θεοτόκου που ο Χριστός εμφανίζεται, βέβαια είναι πνευματική αυτή η εμφάνιση, έτσι, δεν είναι πραγματική έτσι, φωτογραφική εμφάνιση, αλλά ο ζωγράφος την παρουσιάζει, ο εικονογράφος, έχει τον Χριστό να κρατάει την ψυχή της Παναγίας και να παίρνει την ψυχή της Παναγίας ο Χριστός. Η Παναγία πριν κοιμηθεί έλαβε μήνυμα τρεις μέρες πριν από τον Αρχάγγελο, ποιον λέτε, τον Γαβρίλη, ο οποίος της είχε δώσει και το μήνυμα της συλλήψεως. Και εκεί έχουμε και μια διαφορά με τους Ρωμακαθολικούς και όλα, γιατί εμείς λέμε ότι το σώμα παρέμεινε εδώ, οι Ρωμακαθολικοί όμως λένε οι Καθολικοί ότι το σώμα αναλύθηκε το σώμα στον ουρανό. Όχι, αυτό είναι και της Εκκλησίας μας η δοξασία. Μόνο που δεν είναι δόγμα της Εκκλησίας, δεν μπορούμε να δηλαδή, πούμε ότι είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Έτσι. Έχουμε μετάσταση του σώματος, διότι ο Θωμάς, πάλι αργοπορημένος, πήγε μετά από τρεις ημέρες και θέλησε να τη δει. Και του είπανε, μα τώρα κοιμήθηκε. Η Θεομήτωρ, τη λέγανε. Λοιπόν, και λέει, ανοίξτε μου λιγάκι να τη δω. Δεν ήταν ενταφιασμένη μέσα σε χώματα κλπ. Αλλά σε κενοτάφιο, όπως λέμε. Και λοιπόν, και του άνοιξα να τη δει, αλλά δεν υπήρχε το σώμα. Έτσι. Υπήρχαν τα σεντόνια. Κάποια ιστορία θέλατε να πείτε, γιατί μας εγκαταλείπετε. Α, ναι, όχι, δεν είναι τίποτα σπουδαίο αυτή η ιστορία. Απλώς ήταν εκεί στο λόγο επάνω. Για την αίσθηση αυτή της ανενδότου ελευθερίας που υπάρχει στην ελληνική ψυχή μέσα, η οποία είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Παγκοσμίως,
ο Έλληνας υπερασπίζεται την ελευθερία του με νύχια και με δόντια. Άλλωστε, δεν θα είχε αυτή την υπέροχη πατρίδα αν δεν ήταν γενναίος υπερασπιστής της ελευθερίας. Έτσι είναι. Και σε αυτό επάνω υπάρχει το εξής χαριτωμένο γεγονός, συμβάν στην Κρήτη. Όταν έγινε η απόβαση του Χίτλερ στο Μάλεμε, στα Χανιά, ένας ορεσίβιος γέροντας, 80χρονος, με μια κατσούνα περπατούσε στον δρόμο. Η κατσούνα είναι μια γλίτσα που έχουν οι Κρητικοί και οι άλλοι οι βοσκοί, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, βαριά, έτσι, 1,5 κιλό, την έχουν για τους γλύκους. Βαστάνε λοιπόν την κατσούνα ο γέρος και περπατάει. Και βλέπει ξαφνικά έναν μπροστά του και του λέει: Πού πάσε, του λέει. Πήγαινε με τα πρόβατα. Λέει: Τι έγινε, τι έγινε. Ήτανε, μωρέ, λέει. Λέει: Ήρθε ο Χιτλέρης να πάρει την Κρήτη. Λέει: Ποιος είναι αυτός ο Χιτλέρης να πάρει την Κρήτη. Και εκείνη την ώρα πέρασε ένα τάγκ στον δρόμο. Όταν πέρασε το τάγκ, του λέει: Να, αυτός είναι, του λέει. Αυτός έρχεται να πάρει την Κρήτη. Οπότε ο γέροντας παρατάει τα πρόβατα, αρπάει την κατσούνα και κυνηγάει το τάγκ. Γιατί σου λέει. Τι σου έκανε εσένα, κύριε Χιτλέρη, το Χίτλερ, τον έλεγε Χιτλέρη, ας πούμε, για να μου πάρει σε μένα τα πρόβατα. Δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό, ότι κάποιος ήθελε να του πάρει το Μαντρίτ του, τα πρόβατα του. Αυτό δείχνει τον έρωτα που έχει ο Έλληνας με την ελευθερία του και με τα κεκτημένα του. Σου λέω, μην με πειράξει το σπίτι μου, μην πειράξει το. Αγαπητοί τηλεθεατές, το θέμα λοιπόν της ζωντανής εκπομπής είναι η Παναγία, η κοίμηση της Θεοτόκου. Όπως είπαμε λοιπόν, υπάρχουν πολλά προσωνύμια. Είναι μια μεγάλη εορτή, διότι όπως θα δούμε, όπως είπαμε εξ αρχή της εκπομπής, η Παναγία βοηθάει τον σύγχρονο άνθρωπο. Υπάρχουν πολλά θαύματα που έχουν γίνει είτε στην Παναγία της Τίνου, είτε σε άλλες περιοχές, με κάποιες θαυματουργικές εικόνες που έχουν γιατρευτεί πολλοί ασθενείς, πολλοί δαιμονισμένοι έγιναν καλά, πολλοί παράλυτοι έγιναν καλά. Το βασικό όμως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτός που πηγαίνει προς την εικόνα και ζητάει την βοήθεια, ότι θα πρέπει να έχει πίστη, γιατί δεν υπάρχει κάποια μαγική ιδιότητα ώστε η εικόνα να κάνει καλά αυτόν που έχει το πρόβλημα. Πολύ. Άρα έχει το κάποιο πρόβλημα. Άρα λοιπόν η πίστη είναι το βασικό και η πίστη είναι αυτή που βοηθάει τον άνθρωπο να τον θεραπεύσει από τα προβλήματα τα οποία έχει. Γίνονται λοιπόν πολλά θαύματα και στην εποχή μας έχουμε αναλύσει τα θαύματα και σε προηγούμενες εκπομπές ότι γίνονται. Έχουμε αναφερθεί επίσης και στην Κεφαλονιά, στα Φιδάκια της Παναγίας, όπου εκεί πέρα γίνονται, βγαίνουν με θαυματουργικό τρόπο περίπου στη Μεταμόρφωση Σωτήρος στις 6 Αυγούστου. Είναι ένα φαινόμενο. Και σε κάποιες περιπτώσεις που τα φιδάκια είτε δεν βγήκαν είτε βγήκαν. Το δείχνει συνήθως η τηλεόραση αυτό. Είτε σε μικρή κλίμακα, τότε συνέβησαν στο νησί κάποιοι σεισμοί 1940-1953 με τους σεισμούς, ήταν και κάποιοι ειδικοί, κάποιοι Γερμανοί φυσιοδίφες που προσπάθησαν να εξετάσουν αυτά τα πιτάκια, να τα κατάξουν, να δουν πού ανήκουν, όμως δεν μπόρεσαν να τα κατάξουν κάπου, διότι τα πιτάκια αυτά έχουν ένα σταυρό στο μέτωπο και δεν πειράζουν τον πιστό που τα παίρνει στα χέρια του και δεν είναι όπως τα υπόλοιπα. Είναι πρωτοφανές το φίδι, μόλις βλέπει άνθρωπο απομακρύνεται, δεν πλησιάζει ποτέ άνθρωπο το φίδι, εκείνη την ημέρα να μπαίνει μέσα στην εκκλησία και να παρουσιάζεται παντού σε όλο το εκκλησίασμα. Εκεί να το κρατάνε οι γυναίκες, να πάνε στις τσάντες τους, να πηγαίνει στο Ευαγγέλιο πάνω που διαβάζει ο παπάς κλπ. Είναι καταπληκτικό το φαινόμενο αυτό. Είναι έχω πάνε το δω από εκεί, το έχω δει στην τηλεόραση κάνα δύο φορές. Μήπως θέλετε να συνεχίσουμε λιγάκι. Να πείτε λίγο. Ναι. Υπάρχει το τηλέφωνο το 211-317-01 και 02 για όποιον θέλει να πάρει κάποιο τηλέφωνο. Ναι, μπορείτε να πείτε. Μετά την αναγγελία της μεταστάσεως, της αποδημίας της, είπε ο Άγγελος ότι να μην ταραχθείς και το μήνυμα αυτό, αλλά το δεχθείς με εφροσύνη, διότι μεταβαίνει σε αθάνατη ζωή. Είχε εντολή από τον ίδιο τον Χριστό να το μεταφέρει το μήνυμα αυτό στη Θεοτόκο, η οποία με πολύ πόθο ήθελε να μεταβεί και να δει τον Υιό της. 11 χρόνια μετά τη Σταύρωση, μετά την Ανάσταση του Χριστού, γίνεται η μετάσταση της Παναγίας. Ο Νικόδημος Αγιορείτης μας λέει ότι η Παναγία κοιμήθηκε 59 ετών. 59 ή 60 ετών, κάπου εκεί κοιμήθηκε η Παναγία. Ενώ ήταν εν πλήρη υγεία και λοιπά, έλαβε αυτό το μήνυμα να φύγει από τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήταν θαυματουργική και η επέμβαση αυτή του Θεού. Με τον πόθο αυτό που θέλησε να. Που
αισθάνθηκε μέσα της για να επικοινωνήσει, να ξαναπάει κοντά στον Υιό της, έτρεξε να προσευχηθεί στο όρος των Λεών. Εκεί είχε συνήθεια να προσεύχεται, εκεί που προσευχήθηκε ο Χριστός για τελευταία φορά, με εκείνη την αιματοβαμμένη προσευχή που ίδρωσε αιμάτινο υδρότα τότε για τις αμαρτίες των ανθρώπων, δηλαδή περισσότερο. Και τα δέντρα, λέει, έκλειναν την προσκύνηση κατά κάποιο τρόπο, λέει, παράδοση, όχι το Ευαγγέλιο, να μην παραξηγηθούμε, ότι έκλειναν μπροστά στην Παναγία τα δέντρα, τα κυπαρίσια και τα άλλα δέντρα, έκαναν μια καμάρα, ένα θόλο και πέρασε από εκεί. Και τα άψυχα δηλαδή, αλλά και τα έμψυχα όντα, παραδέχτηκαν την αγιοσύνη της Παναγίας. Ευχαρίστησε το Θεό η Παναγία εκεί για αυτή του την απόφαση, τη δέχτηκε όπως δέχτηκε και τον Ευαγγελισμό της, το να γεννήσει μέσα της το Θεό. Γι' αυτό λέγεται και μεταφορικά βάτος άφλεκτη, διότι πήρε το πύρ της θεότητος μέσα δίχως να καεί. Οι καλεσμένες γυναίκες λυπήθηκαν, μας λέει εδώ πέρα το συναξάρι, το που έχουν, ο Νικόδημος Αγιορείτης έχει γράψει, και διότι έλεγαν ότι η Παναγία θα τις αφήσει ορφανές. Αυτή όμως τους διαβεβαίωσε ότι θα μεταβεί στους παραγνούς και θα τις φυλάει και θα φυλάει και όλο τον κόσμο. Με τέτοια παρηγορητικά λόγια σταμάτησε την υπερβολική λύπη τους. Και ξαφνικά τότε, λέει, ακούστηκε εκεί μες στο δωμάτιο που βρισκόταν ένας δυνατός ήχος βροντής, όπου μετέφερε τους Αποστόλους από τα πέραντα της Οικουμένης. Κάποιοι Απόστολοι που ήταν στα Ιεροσόλυμα, όπως ήταν ο Πέτρος, ίσως και ο Παύλος εκείνη την εποχή, διότι είμαστε το 44 περίπου μετά Χριστόν. Mm-hmm. Αυτά τα λέμε περίπου, διότι δεν είναι γραμμένα μέσα στο Ευαγγέλιο και έχουν και μια. Εμφανίστηκε ο Διονύσιος Αεροπαγίτης, ο Απόστολος Τιμόθεος και όλοι οι άλλοι Απόστολοι, εκτός από τον Θωμά, όπως είπαμε, ο οποίος πήγε αργοπορημένα κι αυτός. Και η Παναγία τους προσφώνησε και είπε: Φίλοι και μαθητέ του Υιού και Θεού μου, μην κάνετε πένθος και λείπει τη χαρά μου, αλλά ενταφιάσατε μου το σώμα, καθώς θα είμαι στο κρεβάτι. Και αυτά ο Θεσπέσιος, λέει, Απόστολος Παύλος, ρήτορας, μέγας κλπ., σκεύος εκλογής του Θεού, έπεσε στα πόδια της Θεομήτωρος και με δάκρυα την ευχαρίστησε, τη χαιρέτησε και είπε: Ω χαίρε, χαίρε ο μήτρη της ζωής και υπόθεση του κηρύγματός μου, διότι αν και δεν έζησα σωματικός με τον Υιό σου, βλέποντας όμως εσένα, νόμιζα ότι έβλεπα πάντα εκείνον. Ο Παύλος δεν γνώρισε τον Χριστό εν ζωή, τον είδε μόνο στη Δαμασκό όταν ετυφλώθηκε από το όραμα της Δαμασκού και είπε: Κύριε, ποιος είσαι εσύ? Και του είπε: Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίο εσύ διώκεις. Είναι καταπληκτικό αυτό να το διαβάσουμε, προτρέπω, στις πράξεις των Αποστόλων. Να δείτε εκεί πέρα στη Δαμασκού, ο Παύλος πηγαίνει κυρίαρχα, νικητής των χριστιανών, έχει δέσει ορισμένους χριστιανούς και τους τραβάει πίσω από το άλογο του να τους πάει να τους δικάσει, να τους κλείσει στα μπουντρούμια εκεί της Δαμασκού, όταν ξαφνικά δέχεται από τον ουρανό μια φοβερή επίθεση, φωτός, η οποία τον τυφλώνει, πέφτει στα γόνατα και δεν ξέρει που βρίσκεται. Και ακούει και τη φωνή: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Έτσι. Αυτή ήταν το πεκάδο μορτάλε που λένε οι Ισπανοί, το χτύπημα, το θανάσιμο χτύπημα για τον Παύλο, που του έδωσε ζωή, γιατί αυτός ο θάνατος είναι ζωηφόρος. Δηλαδή το να σε χτυπήσει η ενέργεια του Θεού είναι ζωή αιώνια. Μακάρι να μας χτυπούσε και εμάς η ενέργεια του Θεού προς τον Παύλο, που τον μετέτρεψε από λύκο, έναν διώκριο του χριστιανισμού. Γι' αυτό να μην απελπίζεται κανένας ο οποίος έχει κάνει αμαρτίες, διότι να βλέπουμε τον Παύλο να είναι ένας ληστής, να λιμένεται κυριολεκτικά την Εκκλησία του Χριστού και ξαφνικά να γίνεται ένας από τους μεγαλύτερους Αποστόλους. Την αποχαιρετά λοιπόν ο Παύλος, εκείνη σταυρώνει τα χέρια τους, αρχίζουν δεήσεις προς τον Υιό και Θεό. Εκείνη ευλογεί τους ιεράρχες τους Αποστόλους που είναι από πάνω της. Και τότε ο κορυφαίος από τον Αποστόλων, ο Πέτρος, αρχίζει να λέει τα επιτάφια εγκόμια στη Θεοτόκο, ενώ οι Απόστολοι σηκώνουν το νεκρό κρεβάτι. Το κρεβάτι με την νεκρή Παναγία. Άφησε το πνεύμα της εκείνη την ώρα που ακούγονταν οι ύμνοι των Αγγέλων και των ανθρώπων και των Αποστόλων και όλου του χορού των Αγίων που βρισκόταν γύρω της. Μια πανδεσία πνευματική, η οποία θυμίζει περισσότερο ανάσταση παρά κοίμηση, κύριε Φουντουλάκη, σε αυτή την περίπτωση. Και όλα αυτά γίνονται στη Γεστημανή, όπου ενταφιάζουν το σώμα της Παναγίας οι Απόστολοι και όπως έχουμε και το τροπάριο, αυτό για τη Γεστημανή, κυδέψατε μου το σώμα και εσείς, και εσύ Ιε και Θεέ μου, παραλαβέ μου το πνεύμα. Έχουμε ύμνους και εγκόμια της Θεοτόκου, τα οποία είναι ασυλλήπτο ομορφιάς και δραματουργίας πνευματικής και μελωδικής συγχρόνως,
που όλοι οι μεγάλοι μουσουργοί της αναγεννήσεως και όλοι αυτοί που ξέρουμε, ο Χέντελ, ο Μπετόβεν και αυτοί, έμειναν όταν άκουγαν τέτοια πράγματα. Λέω, ο Χέντελ που είχε έρθει στην Ελλάδα και άκουσε κάποτε βυζαντινή μουσική, είπε, αυτά ήθελα να έχω γράψει εγώ. Ο Χέντελ, ο οποίος ήταν μεγάλος μουσικός. Και ο Μπαχ ήταν θειασότης της βυζαντινής μουσικής και όλοι οι μεγάλοι αυτοί οι συνθέτες είχαν πάρει πολλά στοιχεία από τη βυζαντινή μουσική, η οποία είναι πολύ πιο πλούσια από την δυτική μουσική, διότι έχει περισσότερα μέλη, τα ξέρουν περισσότερο αυτά οι ψάλτες μας, οι οποίοι ξέρουν τους τρόπους και τα κλειδιά, τα μουσικά και πώς η βυζαντινή μουσική κινείται σε περισσότερο έτσι, διαστημικό μελωδικό χώρο παρά η δυτική μουσική, η οποία είναι κάπως πιο αρχιτεκτονικά περιορισμένη. Και η ανάληψη στους ουρανούς, είπαμε, δεν είναι δόγμα, αλλά είναι παράδοση. Εμείς έχουμε την Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι ο τονισμός μας είναι και τα επιχειρήματά μας από την Παλαιά Διαθήκη, ότι αφού ο Χριστός έχει προφητευθεί από την Παλαιά Διαθήκη, επιστημονικά πλέον τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορούν να διαψευστούν. Τον έχει προφητεύσει ο Δανιήλ ακριβώς την ημερομηνία που θα έρθει. Φοβερό πράγμα δηλαδή. Τα 70 εβδομάδες, αν διαβάσετε την προφητεία του Δανιήλ, στο ένα το κεφάλαιο μιλάει για τις βασιλείες του κόσμου και προφητεύει τον Μέγα Αλέξανδρο. Στο έκτο κεφάλαιο και στο ένατο θα δείτε η προφητεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτά δεν διαψεύδονται, δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς και από εκεί φαίνεται και η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής ότι ο Θεός τους δίνει, αφού ξέρει το μέλλον μόνο ο Θεός, δίνει στους προφήτες αυτά τα πράγματα. Οι προφητείες, αγαπητοί εν Χριστώ φίλοι και αδερφοί και συνέλληνες, είναι αποδείξεις της υπάρξεως του Θεού αλλά και της προνοίας του Θεού προς τον άνθρωπο, διότι έχει δώσει τόσα πράγματα, τόσες πολλές προφητείες. Εμείς δεν έχουμε προφητευτεί. Εγώ από ό,τι ξέρω δεν προφητεύτηκα από κανέναν, και εσείς και πολλοί άλλοι, ούτε οι ηγέτες του κόσμου, ούτε ο Ναπολέων, και αυτοί έχουν προφητευτεί, οι μεγάλοι. Αν και λένε ότι είναι προφητευμένος ο Χίτλερ, λέει από κάπου από τον Οστράδαμο κλπ., ας το βάλουμε εντός εισαγωγικών. Δεν σημαίνει όμως αυτό τίποτα. Μια προφητεία για έναν άνθρωπο στα 10 εκατομμύρια. Εδώ ο Χριστός είχε προφητευτεί από τους αρχαίους Έλληνες, όπως είπαμε, από προρίσεις αρχαίων Ελλήνων, αλλά και από 340 μεγάλες προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Ήδη ο Δαβίδ τον εκκινηματογραφεί επάνω στο Σταυρό. Ήδη ο Ισαΐας λέει ότι θα γεννηθεί από μια Παρθένο, εκείνος ο οποίος θα ανατρέψει τα πάντα και θα είναι ο αρχηγός της ζωής και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος και το όνομά του θα είναι ο Θεός με θυμόν. Ο Ιερεμίας τον ονομάζει Ιησού. Τον προφητεύει ότι θα γεννηθεί από Παρθένο γυναίκα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ένας πλούτος μεγάλος, τον οποίο θα παρακαλούσα όλοι οι φίλοι οι οποίοι είπαν προηγουμένως ότι ο Χριστός είναι Έλληνας και λοιπά, να τα δουν αυτά. Και όπως είπαμε, εν κατακλείδη, αν το ασηκωθεί η ψυχή μας περισσότερο, θα δούμε ότι δεν έχει αξία σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση του Θεού, η σαρκική καταγωγή, έτσι, το DNA και όλα αυτά. Βεβαίως, σε ένα άλλο επίπεδο, θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε πολλά σαν Έλληνες, διότι είμαστε αδικημένοι από πολλούς λαούς, οι οποίοι μας έχουν κατασυκοφαντήσει και μας έχουν κατασφάξει, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όσον αφορά το τι γίνει η διάσταση των πραγμάτων. Πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα το και στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που υπήρξε η επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ότι καθαρίστηκε ουσιαστικά η Παναγία και από το προβατορικό αμάρτημα, και όπως γνωρίζουμε μέσα την πατερική θεολογία, αργότερα έχουμε την σχετική αναμαρτησία της Παναγίας μετά τον Ευαγγελισμό, διότι την πλήρη αναμαρτησία την έχει μόνο ο Ιησούς Χριστός. Καθαρίστηκε ουσιαστικά το προβατορικό αμάρτημα, διότι είτε θέλουν κάποιοι να το πιστέψουν με την εποχή, είτε δεν το πιστεύουν. Το προβατορικό αμάρτημα συνοθεύει το ανθρώπινο γένος, είναι κάτι που υφίσταται και ουσιαστικά με κάποιες συνέπειες που θα σας αναλύσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή, που και μία σημαντική συνέπεια είναι και το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει την θνητότητα μετά το προβατορικό αμάρτημα, ενώ ξεκίνησε για να έχει την αθανασία, όμως έχει την νητότητα. Επίσης αυτό πρέπει να τονίσουμε, αυτό που είπαμε, ότι κάποιοι στις δύσκολες περιστάσεις, όταν ήταν άρρωστοι και ζήτησαν την Παναγία, ήταν κοντά τους. Επίσης μπορούμε να θυμηθούμε εδώ πέρα και τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, που ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όταν την περίοδο της οικονομαχίας που ο αυτοκράτορας ο Λέων του έκοψε το χέρι, προσευχήθηκε, επειδή ήταν υπέρμαχος των εικόνων, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η Παναγία, που προσευχήθηκε και είπε ότι
θα συγγράφει και έγραψε θαυμάσιους ύμνους, του έκανε το θαύμα και ουσιαστικά μετά συνέχισε να συγγράφει. Άρα λοιπόν στις δύσκολες καταστάσεις η Παναγία είναι κοντά στον σύγχρονο άνθρωπο, είναι κοντά στον πονεμένο άνθρωπο, απλά θα πρέπει ο άνθρωπος σήμερα να πηγαίνει με πίστη κοντά στην Παναγία και να μην αφισβητεί, γιατί στην εποχή μας υπάρχει αφισβήτηση, όμως αν δούμε τα βιβλία, αν δούμε όλα τα θαύματα που υπάρχουν, βλέπουμε ότι η Παναγία και εμφανίστηκε σε πολλούς ανθρώπους, ανθρώπους που έχουν ενάρετη ζωή, γιατί στην εποχή μας πολλοί λένε ότι ήταν την Παναγία, αλλά ουσιαστικά η ζωή τους δεν έχει καμία σχέση με το λόγο του Ευαγγελίου. Βεβαίως. Έτσι, κύριε Τσάκλη, το έχετε ακούσει και εσείς. Είναι όχι μόνο πίστη, αλλά εμπειρία των χριστιανών η Παναγία καθημερινή. Χιλιάδες, εκατομμύρια είναι τα θαύματα τα οποία έχουν ομολογηθεί. Γιατί υπάρχουν και θαύματα ανομολόγητα. Μας έχουν γίνει πολλές φορές θαύματα τα οποία εμείς δεν τα ανακοινώνουμε. Μικρά θαύματα, μεγάλα θαύματα, δεν ξέρω, πάντως υπάρχει μια επικοινωνία με την Παναγία. Είναι το πιο, μετά τον Χριστό, εκείνο το πρόσωπο που εμπιστεύεται η Ορθοδοξία, η Χριστιανοσύνη, και σε αυτήν στρέφεται πάντοτε σε δύσκολες στιγμές. Παναγία μου λέμε, το πρώτο που θα συμβεί, Παναγία μου λέμε. Αυτό ας το κοιτάξει κανείς να καταλάβει τι σημασία έχει για τον Έλληνα και για την Ορθόδοξη ψυχή αυτή η λέξη, Παναγία μου. Είναι η μητέρα όλων μας και αξίζει τη τιμή και τη αγάπη όλων, όπως και αυτή αγαπάει και τιμάει όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, αλλά όχι μόνο τους Ορθοδόξους, όπως είπαμε και ετεροδόξους, κάνει και θαύματα ακόμα και στους Τούρκους, οι οποίοι 15 με 20 εκατομμύρια Τούρκων είναι κρυπτοχριστιανοί. Αυτό να το λάβουμε σοβαρά υπόψη και να ξέρουμε ότι θα γίνει μια αναλαμπή της Ορθοδοξίας πολύ κοντά σε εμάς. Θα γίνει μια αναλαμπή της Ορθοδοξίας, την οποία όλοι περιμένουμε και προσδοκούμε. Αλλά με τη δύναμη και την αγάπη της Παναγίας και με τις προσευχές της Παναγίας, ας έχουμε πίστη στο Θεό, ο οποίος μας δίνει τα πάντα και του χρωστάμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για το ότι υπάρχουμε και ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να στρέφουμε το βλέμμα μας επάνω και με τις ευαισθητίες της Παναγίας να παρακαλάμε τον Χριστό να σώσει το γένος και εμάς προσωπικά και τους δικούς μας και το γένος των Ελλήνων, οι οποίοι περνάμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη στην ιστορία μας. Τώρα σήμερα δεν υπάρχει μετοπικός πόλεμος, αλλά υπάρχει αυτός ο ύπουλος πόλεμος που γίνεται από τα μέσα ενημέρωσης, από τις εφημερίδες κλπ. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σε μια άλλη εκπομπή και θα κλείνοντας, γιατί νομίζω τελειώνει η εκπομπή, ναι, θα πούμε πάλι, εμείς θα το τονίζουμε πάντοτε, να γίνει αυτό το πράγμα από τους κυβερνώντες για το τρίτο παιδί. Το κίνητρο για το τρίτο παιδί πανελληνίως και όχι μόνο στη Θράκη που γίνεται, για να υπάρξει όφελος και να λυθεί το δημοκρατικό μέγα πρόβλημα της Ελλάδος, διότι υπάρχει ολιγοπαιδεία, όπως ξέρετε, και κλείνουν τα δημοτικά σχολεία στις επαρχίες. Επίσης, αυτό θα ήθελα να το τονίζουμε σε κάθε εκπομπή, οπότε με έχετε καλέσει. Επίσης, στη Θεία Λειτουργία θα πρέπει να θυμηθούμε ότι σε ένα σημείο μετά την προσκομιδή που, από ό,τι θυμάμαι κιόλας, είναι μετά την προσκομιδή και σε εκείνο το σημείο ο ιερέας λέει «Εξαιρέτως της Παναγίας Σακράντου». Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι η Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία η Παναγία κατέχει περίοπτη θέση. Το λέμε αυτό γιατί πολλές φορές η Εκκλησία και την θέση της γυναίκας είναι σε σημαντική θέση, γιατί πολλοί κάποιοι λένε, κύριε Τζαγλή, ότι η γυναίκα μέσα στην Εκκλησία και όλα αυτά υποτιμάται και δεν είναι σωστή η θέση της και όλα αυτά. Όμως βλέπουμε και κρίνοντας και τη θέση της Παναγίας ότι και η θέση της γυναίκας είναι. Και οι μισοί Άγιοι είναι γυναίκες, έτσι. Και αυτό είναι ένα επίσης σημαντικό στοιχείο. Και ο ρόλος της Παναγίας, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε, είναι ότι μεσητεύει. Ουσιαστικά όταν κάποιος προσέρχεται απέναντι στους αγγέλους, μεσητεύει και όλες τις παρακλήσεις, όλα αυτά που ζητάει κάποιος, παίζει ένα κυρίαρχο ρόλο για να τα μεταφέρει στον Θεάτροπο και στον Κύριο Ιησού Χριστό. Κύριε Τζαγλή, σας ευχαριστώ λοιπόν που ήσασταν κοντά μας στη σημερινή ζωντανή αυτή εκπομπή. Να είστε καλά, θα συνεχίσουμε λοιπόν και την επόμενη εκπομπή με ένα καινούριο θέμα, με ένα θέμα που εσείς το ζητήσατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ λοιπόν αγαπητοί τηλεθεατές που αφιερώσετε τον πολύτιμο χρόνο για να μας παρακολουθήσετε και στην σημερινή ζωντανή εκπομπή. Να είστε καλά,
τα λέμε την ερχόμενη Πέμπτη, την ίδια πάντα ώρα. Γεια σας και καλό βράδυ. Του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία. Φύση και σιωπή στον Πλωτίνο. Η έννοια του χρόνου. Η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους φιλοθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, στα τηλέφωνα 210-38-15000 και 210-33-11-747. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιον πρώτον. Η νορβηγική εταιρεία Nordix έχει δημιουργήσει για σας μια ολοκληρωμένη σειρά μοριακών